Όπω γνωρίζετε, το κρατικό νοσοκομείο αποτελεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Πειραιά και το μοναδικό νοσοκομείο τη Β' Πειραιά. Είναι το νοσοκομείο που μαζί με το Τζάνιο υποδέχεται πάνω από 100.000 ασθενεί το χρόνο. Που σε κάθε εφημερία γεμίζει με το λαό του Πειραιά γιατί δεν έχει κάπου αλλού να πάει. Γιατί τα κέντρα υγεία τη περιοχή είναι υποστελεχωμένα και μπορούν να προσφέρουν μόνο υποτυπώδει υπηρεσίε υγεία και αυτέ φυσικά όχι για όλο το 24ωρο. Γιατί δεν υπάρχουν δομέ πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που να εστιάζουν στην πρόληψη. Και οι ασθενεί έρχονται σε όλο και βαρύτερη κατάσταση από παθήσει που δεν ελέγχθηκαν εγκαίρω. Γιατί όταν συνταγογραφούμε στου ασθενεί μα μια προληπτική εξέταση, μια αξονική τομογραφία, για παράδειγμα, ξέρουμε εξ αρχή το γολγοθά που θα περάσουν μέχρι να βρουν ραντεβού σε μια δημόσια δομή, ότι αρκετοί θα αναγκαστούν να πληρώσουν και ότι κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν ποτέ να την κάνουν. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βλέπουμε από πρώτο χέρι την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαό του Πειραιά στον τομέα τη υγεία. Ότι για να φτάσει στο νοσοκομείο μπορεί να χρειαστεί να περιμένει το ασθενοφόρο με τι ώρε, γιατί οι ελλείψει σε οχήματα και πληρώματα είναι τεράστιε. Και έρχεσαι πραγματικά αντιμέτωπο με την εγκληματική πολιτική τη κυβέρνηση στην υγεία, όταν ασθενεί που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί από ένα έμφραγμα, για παράδειγμα, δεν τα καταφέρνουν γιατί πολύ απλά άργησε το ασθενοφόρο αλλά και όταν φτάσει στο νοσοκομείο ασθενή, οι αναμονέ για εξέταση, αλλά και ο χρόνο που παραμένει συνολικά στα επίγοντα, είναι πολλέ ώρε. Για το νοσηλευτικό προσωπικό δεν φτάνει και οι τραυματιοφορεί στην κάθε βάρδια μετριούνται στα δάχτυλα του ενό χεριού. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μα, τρει χειρουργικέ αίθουσε είναι κλειστέ. Σε πρόσφατη συνάντηση τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με τον διοικητή του νοσοκομείου, μα ανακοίνωσε περιχαρή ότι μέσα στο Μάιο θα λειτουργήσει μία από τι κλειστέ αίθουσε. Η πληροφορία φυσικά ελέγχεται και θα είμαστε εκεί να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί όντω. Αλλά το εξωφρενικό είναι το εξή. Η Διοίκηση επί τη παραδέχτηκε ότι οι τρει αίθουσε είναι κλειστέ τόσο καιρό, γιατί δεν έχει προσβληθεί μονο, μονοψήφιο αριθμό νοσηλευτών. Ότι χρειάζονται δηλαδή δύο νοσηλευτέ για να ανοίξει κάθε αίθουσα. Την ίδια στιγμή είναι σε αναμονή πάνω από χίλια χειρουργία. Η υποχρηματοδότηση βέβαια είναι εμφανή σε κάθε πτυχή τη λειτουργία του νοσοκομείου, με μηχανήματα που χαλάνε ακόμα και εν μέσω εφημερία, με θαλάμου ακατάλληλου για νοσηλεία, με την τραγική υποστελέχωση που απειλεί τμήματα ακόμα και με κλείσιμο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, στο νοσοκομείο μα έχουν γίνει σημαντικέ κινητοποιήσει, που έχουν αγκαλιαστεί από τα σωματεία και του μαζικού φορεί τη περιοχή. Ενάντια στη στάση τη κυβερνητική πλειοψηφία του σωματείου, που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην κουνηθεί φίλο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, με την πρωτοπόρα δράση και των κομμουνιστών στο χώρο, αντιδράσαμε δυναμικά στο ξεπούλημα του οξονικού τομογράφου σε ιδιωτική εταιρεία. Με συνεχόμενε συγκεντρώσει και παρεμβάσει στην υγειονομική περιφέρεια, εμποδίσαμε το κλείσιμο του κυταρολογικού τμήματο του νοσοκομείου, το οποίο είχε αφαιθεί για μήνε χωρί μόνιμο γιατρό. Έχουμε κατορθώσει προ το παρόν να βάλουμε φρένο στην έναρξη του απαράδεκτου μέτρου των απογευματινών πληρωμή χειρουργείων, στα οποία, προ τιμήν των συναδέλφων μα, η συμμετοχή του προσωπικού είναι μονοψήφια. Γνωρίζουμε ότι η μάχη που καλούμαστε να δώσουμε είναι δύσκολη και απαιτητική. Έχουμε καταλάβει από την καθημερινότητά μα ότι είναι στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων η μείωση τη χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία, γιατί η υγεία θεωρείται κόστο. Έχουμε καταλάβει όμω και ότι δεν είναι ανίκητη και ότι μπορούμε και εμπόδια να βάλουμε και να αποσπάσουμε κατακτήσει και να κάνουμε και ακόμα μεγαλύτερε αλλαγέ αν το αποφασίσουμε. Γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με όλο το λαό για αποκριστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγεία.